δημιουργία γραφείου του Δημότη και ηλεκτρονικής τράπεζας ετοιμάτων με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση πολιτών. Προς ομοίωσης κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας. Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού. Εξυγχρονισμός γεροκομείων. Ενίσχυση της υψαμένης δομής βοήθειας στο σπίτι και των δράσεων της. Εκπόνηση μελέτης για νέο κινητήριο. Εξυγχρονισμός και σωστή λειτουργία του κοινοκομείου και εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας. Δωρεάν είσοδος σε όλα τα μουσεία μια ημέρα κάθε μήνα για όλους τους δημότες Καστοριάς. Ελεύθερη πρόσβαση σε ασύρματο δίκτυο σε κεντρικές πλατείες. Δεν το εφαρμόζουμε. Υγεία πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής. Ο Δήμος θα αναλάβει άμεσα συντονισμένη δράση ώστε να αναβαθμίσει το όλο πλέγμα υγείας. Βασική μας προτεραιότητα. Δημιουργία δημοτικού ιατρείου προληπτικής ιατρικής. Δημιουργία δημοτικού κέντρου επιδημιολογικών ερευνών. Δημιουργία και κατασκευή δημοτικού ερευνητικού κέντρου θετικών επιστημών μεγάλου υψομέτρου. Τρίτος άρθρος. Επένδυση στην εφιάλωση νερού και ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τα ηλεκτρονικά ρολόγια δίχως στην επιβάρηση των οικογενειών. Ανάπτυξη εφαρμογών αξιοποίησης βρόχινου νερού και εφαρμογών επαναχρησιμοποίησης λιμάτων σε κεντρικό είτε σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Σύνολο των πολιτιστικών συλλόγων φορέων και του ΤΕΗ. Ανάπτυξη πολιτιστικού φεστιβάλ και προώθησή του στα Καστοριανά πρότυπα. Καθιέρωση παράλληλων εκδηλώσεων σε περιόδους υψηλής επισκεψιμότητας. Καλοπισμός της πόλης με έργα νέων μεσογειακών καλλιτεχνών. Αξιοποίηση προφήτη.